Σήμερα θα φτιάξουμε φακόριζο. Πεντάνοστιμο. Φακές χοντρές, αυτό που κάνουμε συνήθως. Βέβαια τώρα όλες οι συσκευασμένες είναι καθαρές, δεν υπάρχουν μέσα πέτρες, αλλά εάν τις πάρετε χύμα, διαλέξτε λίγο, ψηλαφίστε και αν βρείτε κάποια πετρούλα, αφαιρέστε τη. Τα παλιά τα χρόνια η γιαγιά αυτό που έκανε ήταν να δώσει μία βράση στις φακές για 5-10 λεπτάκια και να πετάξει το νερό. Έτσι κάνανε παλιά, έτσι θα κάνω και εγώ σήμερα. Βέβαια το νερό πια δεν το πετάμε, απλώς τις ξεπλένουμε καλά, τις βάζουμε να βράσουν και κρατάμε το ζουμί γιατί έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. Όπως σας είπα, τις έχουμε δώσει ένα βράσιμο, τις έχουμε ξεπλύνει, έχουμε πετάξει το νερό και πάμε να μαζέψουμε τα υλικά. Εγώ χρησιμοποιώ φρέσκια ρίγανη, 4 σκελίδες σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, αλάτι, πιπέρι στη γεύση και ελαιόλαδο, μην το ξεχνάμε, ξερό κρεμμύδι και ρίγανη ξερή. Όλα όμορφα ψιλοκομμένα και αυτό που πρέπει να δούμε είναι να βρούμε 2 μεγάλες κόκκινες ντομάτες γύρω στα 400 γραμμάρια και ένα κουταλάκι του γλυκού ντοματοπελτέ. Μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, κύμνο και μπούκοβο καυτερό και 100 γραμμάρια ρύζι κίτρινο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να φτιάχνουμε τις φακές μας. Είναι ωραίο να μεγαλώσει η παρέα μας, να μοιραζόμαστε όλες μας τις σκέψεις. Γι' αυτό εάν θέλετε κάντε εγγραφή και ακριβώς δίπλα υπάρχει το καμπανάκι, κάντε κλικ στο καμπανάκι. Facebook, υπάρχει και το Twitter, υπάρχει και το Instagram. Σας θέλουμε μαζί μας. Συνήθως βάζουμε τις φακές με όλα τα υλικά μέσα για να πάρουν
αυτή τη βράση και να γίνουν οι φακές μας. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο μπροστά να βράσω πρώτα τη σάλτσα για 10 λεπτάκια και μετά να ρίξω μέσα τις φακές μου. Τέλος, ρίχνουμε τη φρέσκια ρίγανη, αφήνουμε για 5 λεπτάκια να φουσκώσει το ριζάκι μας και πάμε να σερβίρουμε. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους σας για την υποστήριξη στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Δοκιμάστε το και θα περιμένουμε τα σχόλια, τις απορίες και τις παρατηρήσεις σας.